θα ασχοληθούμε με την ουρήθρα, αυτό το ευγενές όργανο. Και ο τίτλος είναι αρκετά έτσι προκλητικός, «Στενώματα ουρήθρας, tips and tricks». Δύο αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Γιφτόπουλος και ο κύριος Αδαμάκης, θα μας παρουσιάσουν δύο ενδιαφέροντα θέματα. Και θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιφτόπουλο, ο οποίος θα μας πει πώς δημιουργείται και πώς αντιμετωπίζεται ένα στένωμα. Για άλλη μια φορά καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι σε αυτό το σχολείο, το οποίο και εγώ το έχω αγαπήσει τόσα χρόνια. Αν και ομολογώ ότι φέτος, μόλις μας ανακοινώθηκε λίγο το θέμα της ομιλίας, κλονίστηκα. Γιατί και πέρυσι, όσοι ήταν στο σχολείο πάλι, είχαμε κάνει μια εκτενή αναφορά σε σχέση με τις παθείς της ουρήθρας και τους εχθρούς της ουρήθρας, και για μια στιγμή φοβήθηκα ότι θα γινόμασταν ρεντίκολο επαναλαμβάνοντας τα ίδια και τα ίδια. Τελικά, ο τρόπος προσέγγισης όμως του θέματος σήμερα φαίνεται ότι θα είναι αρκετά διαφορετικός, με μια λογική στην παθοφυσιολογία που κρύβεται κάτω από τη δημιουργία των στενωμάτων, αλλά και στον τρόπο καταρχήν προσέγγισης ενός στενώματος στην κλινική πράξη από τον ουρολόγο. Και όπως γνωρίζετε χρόνια τώρα, έχω μία άποψη, επειδή βαδίζω σε δύο βάρκες επάνω, και αυτό της ανατομίας εμβριολογίας και της κλινικής ουρολογίας, ότι η λογική προσέγγιση σε μία παθογένεια πρέπει να περιλαμβάνει και μερικά βασικά στοιχεία ανατομικής, που τελικά πολλοί τα έχουμε ξεχάσει, αλλά μας δίνουν πολύ καλές πληροφορίες, τις οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε στην κλινική πράξη. Σας θυμίζω πολλά χρόνια πριν ότι θα είχατε ακούσει στο πώς δημιουργείται η ανδρική ουρήθρα, η οποία στην ουσία, γιατί αυτή μας ενδιαφέρει βασικά, έχει σχέση με την ενσωμάτωση τμήματος του ουρογεννητικού κόλπου σε αυτή την περιοχή ενδιαφέροντος, όπου καθώς η αμάρα χωρίζεται από το ουροορθικό διάφραγμα, ένα τμήμα του ουρογεννητικού κόλπου θα ενσωματωθεί στο κομμάτι αυτό, δίνοντας δύο διαφορετικά ανοίγματα, έναν για τον ουρογεννητικό κόλπο και ένα για το ορθό που θα ανοίξει προς τον προκτό ξεχωριστά. Η ενσωμάτωση αυτού του τμήματος του ουρογεννητικού κόλπου, που σας θυμίζω είναι το ίδιο υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο και η ουροδόχος κύστη και ο προστάτης ως εκβλάστηση του ουρογεννητικού κόλπου, άρα και το μεγαλύτερο τμήμα της ουρήθρας, είναι αυτό που κάνει τη μεγάλη διαφορά στην ανάπτυξη της ουρήθρας. Και αυτό που γίνεται και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι ένα τμήμα του ουρογεννητικού κόλπου, το οποίο είναι ενδόδερμα, αρχίζει και απλώνει στο κομμάτι που θα αποτελέσει το φαλό, στην κοιλιακή του επιφάνεια. Στην αρχή καλύπτεται από την λεγόμενη αμαρική μεμβράνη, το cloacal membrane, το οποίο είναι εξόδερμα, δέρμα πρακτικά, επιθυλιακός ιστός, και κάποια στιγμή αυτό το τμήμα της μεμβράνης εξαλείφεται και έχουμε εκτεθειμένο, σε εισαγωγικά, στο ύπαιθρο, ενδόδερμα, αυλό δηλαδή, ή μάλλον όχι αυλό, πρόδρομο ενός αυλού, ο οποίος είναι το λεγόμενο urethral plate ή ουρυθρέα ή ουρυθρική πλάκα, όπως συνηθίζουμε να το λέμε στα ελληνικά. Είναι χαρακτηριστική εικόνα την οποία την βλέπουμε όταν δούμε υποσπαδία. Και μάλιστα, όσο πιο χαμηλός είναι η υποσπαδία, τόσο πιο ξεκάθαρα περιγράφεται το urethral plate, το οποίο στην ουσία είναι ο πρόδρομος της ουρήθρας που δεν έχει σωληνοποιηθεί. Ο τρόπος τώρα με τον οποίο κλείνει η ουρήθρα και σωληνοποιείται, παραδοσιακά, θεωρούμε ότι από τον πρόδρομο των ουρυθραίων πτυχών, που φαίνονται εδώ με κόκκινο, στον οποίο στον άντρα θα κλείσουν εντελώς, ενώ στη γυναίκα θα μείνουν ανοιχτές οι ουρυθραίες πτυχές, σχηματίζοντας τα μικρά χείλη του εδίου, σωληνοποιείται και κλείνει η ουρήθρα κυκλικά, έτσι, δίνοντας αυτό το οποίο ξέρουμε ως ουρήθρα ενσωματωμένη μέσα στο φαλό, μαζί με τη σύγκληση του δέρματος. Η αλήθεια από αυτό το απλοποιημένο σχήμα, το οποίο είναι πολύ καλό για να ερμηνεύσει σε επίπεδο φοιτητών τι ακριβώς γίνεται, είναι λίγο διαφορετική και έχει ενδιαφέρον. Αυτή η σχισμή, η οποία μένει στο έμβριο, το οποίο αυτό το οποίο συζητάμε, σκεφτείτε ότι έχουμε φτάσει γύρω στην 6η, 7η, 8η εβδομάδα της κύησης, είναι ότι έχουμε αδιαφοροποίητα τα εξωγεννητικά όργανα, δηλαδή σε αυτό το έμβριο που βλέπετε εδώ δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε αν είναι άρενη θύλη, γιατί δεν έχει προχωρήσει η σύγκληση
της μέσης ραφής. Άρα κάλλιστα αυτά τα χιλιοσχεϊκά ογκώματα θα μπορούσαν να γίνουν μεγάλα χίλια του εδίου, κάλλιστα αυτό θα μπορούσε να μείνει μια κλειτορίδα και στην ουσία εδώ να γίνει ο πρόδρομος του κόλπου. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι σιγά σιγά θα ξεχωριστεί η περιοχή αυτή που είναι του προκτού και στο άρενη σύγκληση κατά τη μέση γραμμή θα σωληνοποιήσει και θα δημιουργήσει την ουρήθρα. Το πώς δημιουργείται δε η ουρήθρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα τελευταία χρόνια σε μια ανακοίνωση του Lee στο Journal of Urology το 2015 πέρασε η θεωρία του λεγόμενου διπλού φερμουάρ, το Double Zipper Theory. Και ο Lee είναι από την ομάδα του Lawrence Baskin, πάρα πολύ γνωστός παιδουρολόγος, με πολύ μεγάλη βασική έρευνα πάνω στο θέμα του σχηματισμού της ουρήθρας και του φαλού από το Σαν Φρανσίσκο. Τι λέει η θεωρία λοιπόν του διπλού φερμουάρ? Αν γυρίσω πίσω και δείτε την ουρυθρέα πλάκα, το οποίο αυτό σας θυμίζω ότι σημαίνει σε όλα τα νεογνά, συγγνώμη, σε όλα τα έμβρια μέχρι την 7η, 8η, 9η εβδομάδα της κύησης και μετά αρχίζει σιγά σιγά η σύγκληση, είναι ότι αρχίζει να δημιουργείται μία σχισμή από τη βάση προς την κορυφή της ουρυθρέας πλάκας, σαν να ανοίγει ένα φερμουάρ προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω, με αποτέλεσμα να παίρνει έκταση η ουρυθρέα πλάκα και να ανοίγει, ενώ ταυτόχρονα εξελικτικά στις επόμενες εβδομάδες ένα δεύτερο φερμουάρ έρχεται και κλείνει από κάτω προς τα πάνω. Στην ουσία δηλαδή έχω την ουρυθρέα πλάκα να ανοίγει και να κερδίζει πλάτος για να μπορέσει να σωληνοποιηθεί και το δεύτερο φερμουάρ το οποίο συγκλίνει πάλι κατά τη μέση γραμμή, κλείνοντας πλέον και δημιουργώντας ένα σωλήνα ουρύθρας και πάνω στον οποίο ταυτόχρονα γίνεται φυσιολογικά και η σύγκληση του δέρματος μέχρι την ακροποστία. Αυτό σαν παράδειγμα, με την έννοια του paradigm, έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι κάτι που θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ουρολογική βερσιόν, αυτό που λέει ότι τελικά η τέχνη μιμείται τη φύση ή τη ζωή ή η ζωή μιμείται την τέχνη. Και το λέω αυτό γιατί, για όσους είναι λίγο πιο εξοικειωμένοι στα χειρουργία του υποσπαδία, μία πάρα πολύ εγκεκριμένη και πιστοποιημένη μέθοδος, η οποία έχει εξαιρετικά αποτελέσματα πάνω από 25 χρόνια, είναι η τεχνική του Snodgrass, που ονομάζεται TIP, Tubularized Incised Plate, ο οποίος, ως μάγκας, σκέφτηκε ότι όταν σε έχω σε ένα παιδάκι με υποσπαδία, τόσο χαμηλό υποσπαδία, αντί να παίρνω free grafts και δέρματα από αλλού, αυτό που μπορώ άνετα να κάνω, αν το πλάτος της ουρυθρέας πλάκας μου είναι αρκετό, να κάνω μία σχισμή, ένα κόψιμο στη μέση γραμμή και να σωληνοποιήσω το ίδιο το urethral plate χωρίς να παρεμβάλλω οποιαδήποτε άλλο ιστό. Και τελικά φαίνεται ότι αυτό το οποίο περιγράφηκε πάνω από 25 χρόνια πριν ως χειρουργική τέχνη είναι κάτι που συμβαίνει στην ίδια τη φύση, έτσι, με αυτό το μηχανισμό του διπλού φερμουάρ. Η σύγκληση στη μέση ραφή ολοκληρώνεται λοιπόν, έτσι, πάλι από κάτω προς τα πάνω, προς την περιφέρεια, και τελικά έχουμε την ολοκλήρωση του σχηματισμού του σωλήνα της ουρύθρας, που συγκλείται φυσικά και με το δέρμα κανονικά της ακροποστίας κατά τη μέση ραφή. Τώρα, πάλι από την ομάδα του Baskin υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με το τι καλύπτει την ουρύθρα. Γιατί σας θυμίζω ότι η ουρύθρα είναι ενδοθήλιο πρακτικά, δηλαδή ο σωλήνας της ουρύθρας έχει σχηματιστεί από ουρογεννητικό κόλπο. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι κανονικά όλη η ουρύθρα μέχρι εδώ είναι ενδόδερμα, αλλά από τη βάλανο και από τη μεμβράνη, αν θυμάστε, της αμάρας, κάποια στιγμή γυρίζει προς τα μέσα εξόδερμα, δέρμα, και αυτό εξηγεί γιατί ο σκαφοειδής βόθρος και το μυάτους, το στόμιο του ουρυθρικό, έχει στην ουσία πλακώδες επιθήλιο. Η άλλη λογική λέει ότι δεν έχει συμβεί τίποτε τέτοιο, είναι εξ αρχής ενδοδερμική όλη η ουρύθρα, και όταν κάποια στιγμή η μεμβράνη παραμένει intact, έχουμε μία πλακώδη μεταπλασία σταδιακά, η οποία το αρχικό ενδοθήλιο το μετατρέπει σε πλακώδες επιθήλιο. Ο Baskin υποστηρίζει πάρα πολύ αυτήν την άποψη, γιατί θεωρεί ότι στα έμβρια στα οποία έχει κάνει μελέτες δεν έχει βρει καθόλου στα πρώιμα στάδια πλακώδη μεταπλασία ή οτιδήποτε άλλο, άρα είναι κάτι που γίνεται αργότερα. Απ' την άλλη, υπάρχουν ομάδες που ορκίζονται σε αυτόν τον μηχανισμό και ο οποίος έχει ενδιαφέρον σε μερικές συγγενείς ανομαλίες, παύλα στενώματα, τα οποία μπορούμε να συναντήσουμε στην ουρύθρα.
Πάλι σχετικά πρόσφατα, μια ωραία μελέτη από τον Σανίλ εξέτασε ένα φαινόμενο το οποίο είναι μια ύπαρξη βαλβίδας, εκολπώματος, στενώματος στην αρχική μοίρα της ουρήθρας, δηλαδή στο σκαφοειδή βόθρο, το οποίο περιγραφόταν και παλιότερα ως λάκουνα μάγνα, δηλαδή μεγάλη σχισμή. Κάτι το οποίο πιστεύω ότι πάρα πολλοί από εμάς μπορεί να το έχουμε συναντήσει και να το έχουμε μπερδέψει ή να το έχουμε παραβλέψει. Η λογική λέει ότι όταν έχεις στην ουσία αυτήν την τέλεια εναρμόνιση της ουρήθρας μαζί με το κομμάτι το εξοδερμικό, στην αρχή υπάρχει ένα διάφραγμα το οποίο όταν εξαφανιστεί η ουρήθρα γίνεται ενιαίας ασωλήνας μέχρι το εξοστόμιο της ουρήθρας και το κομμάτι αυτό είναι ενδοδερμικής προέλευσης και αυτό είναι εξοδερμικής. Εάν τα σημεία αυτά δεν συμπίπτουν ακριβώς σε ευθειασμό, μπορούν να δημιουργηθούν παραλλαγές. Και με την καταστροφή, με την εξάλληψη αυτού του διαφράγματος, μπορεί αυτό το τμήμα να δημιουργεί μία σχισμή, μία κρύπτη εκεί, η οποία ονομάζεται λάκουνα μάγνα. Παλιά την ονομάζανε και πιθανώς βαλβίδα του Γκερίν, αλλά εκεί μπερδεύονται λίγο τα πράγματα γιατί περιέγραφε ο Γκερίν κάτι διαφορετικό. Αυτό που παρατήρησε ο Σουνίλ από μία τυχαία εξέταση και άρχισε να το ψάχνει πιο επισταμένα είναι ότι όταν χρησιμοποιούμε περισσότερη ενδοσκόπια, τα οποία είναι beveled, που είναι λοξά, και επειδή συνήθως μπαίνουμε με το μαντρέν στην αρχική μοίρα της ουρήθρας, χάνουμε το σημείο αυτό ή συναντούμε μια τυχαία αντίσταση την οποία με τα βίας παραβιάζουμε. Εάν χρησιμοποιήσεις είτε ουρητηροσκόπιο, είτε πολύ λεπτό εργαλείο, είτε για παράδειγμα έναν ουρηθροτόμο, ο οποίος είναι κάθετης διατομής, εκεί μπορεί να συναντήσεις πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σε 50 περιστατικά, το οποίο ακολούθησε διαδοχικά, μόνο σε ένα δεν βρέθηκε το μόρφωμα αυτό. Έτσι. Και οι παραλλαγές ποικίλουν, αλλά αν δείτε κάτι μπορεί να σας είναι τυχαίο, οικείο, είναι κάποια τέτοια πραγματάκια που μπορεί να έχουμε συναντήσει, ιδίως όταν μπαίνεις με ουρητηροσκόπιο μέσα, έτσι, από πολύ ήπιες εικόνες όπως είναι αυτό, μέχρι πολύ πιο έντονες, που μερικές φορές μας δημιουργούν την αίσθηση ότι ο αυλός είναι διπλός στην αρχή και ενδεχομένως η παραβίαση αυτού του σημείου βία να οδηγεί σε μία ρήξη που όπως θα δούμε μετά μπορεί να αποτελεί και έναν βασικό παθογενετικό μηχανισμό ανάπτυξη στενώματος στο εξωστόμιο της ουρήθρας. Και να μην φταίει το εργαλείο, το οποίο ήταν δυσανάλογο με την ουρήθρα ή τριβή, το ρεύμα ή οτιδήποτε άλλο, να φταίει η άγνοιά μας ότι εκεί είναι αρκετά συχνό, τουλάχιστον από ό,τι υποστηρίζει ο συγκεκριμένος ερευνητής, σαν ανατομικό μόρφωμα, το οποίο είναι στην ουσία ένα εμβριολογικό υπόλοιμα, που ονομάζεται λάκουνα μάγνα. Αυτό που συστήνει ο Σουνίλ στην πρακτική, ας πούμε, κλινική πράξη, είναι ότι θα πρέπει γενικώς να είμαστε επιφυλακτικοί στην είσοδο και να προσέχουμε να μην προκαλέσουμε τραυματισμό σε αυτή τη δομή. Μία άλλη πάλι. Συγγνώμη, Κώστα, αυτό που παρατήρησε, τι ώρα οποιαδήποτε ή είναι στη 12η ώρα. Πάντα στη 12η ώρα. Άρα, άμα πάμε, εν πάση περιπτώσει, για είσοδο, μήπως θα πηγαίνουμε προς τα κάτω. Έχει νόημα αυτό, έχει έτσι. Νόημα να το πάμε. Μπράβο. Αυτό ούτως ή άλλως με τα εργαλεία, τα οποία τα λεπτά εργαλεία, έτσι, ένα ρεζεκτοσκόπιο 26 θα προκαλέσει ενδεχομένως πρόβλημα. Με το μαντρέν, αυτό δεν είναι τόσο. Εκτός από τις περιπτώσεις που έχει βρει που είναι πιο μεγάλο και έχει και αυλό στο οποίο δίσταζε να μπει μέσα, ας πούμε εδώ για παράδειγμα έχει βάλει ένα οδηγό σύρμαν, βλέπετε. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ρηχό. Άρα επειδή είναι ευπίεστο, δεν έχει, είναι στην ουσία από το βλενογόνο, δεν έχει αντίσταση και παρακάμπτεται ενδεχομένως εύκολα. Απλώς όταν είσαι βίαιος, μπορεί να προκαλέσει ζημιά, το οποίο μακροπρόθεσμα μπορεί να δημιουργήσει ένα τέλος. Αυτό ταιριάζει πολύ ωραία γιατί εγώ πάντοτε λέω για την προστασία των συναγκωδών. Να πηγαίνετε προς τα κάτω, πάντα προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω, να μην κάνετε φλεβική διαφυγή με τραύμα με τα συναγκώδη. Μια άλλη εκδοχή συγγενούς στενώματος, που καλό είναι επίσης να την έχουμε υπόψη, γιατί πιθανώς να την έχουμε δει και να μην την έχουμε συνειδητοποιήσει τι είναι, είναι αυτά τα ιδιοπαθή στενώματα, αυτά που ονομάζονταν και περιγράφηκαν το 68 από τον Κόμπ και ονομάζονταν Cobb's Collar. Ένα κολάρο δηλαδή, συγγνώμη, βλενογόνου, το οποίο στην πιο ήπια μορφή του είναι απλώς μία πτύχωση, που μπορώ να σας πω από τα νιάτα μου στις πρώτες κυστεοσκοπήσεις, πολλές φορές λέγαμε «Οχ, προσφυγκτριακό στένομα», γιατί είναι στη βολβική μοίρα συνήθως. Και το οποίο όμως ήταν πάρα πολύ εύκολο να περάσεις με το που πλησίαζες το ενδοσκόπιο και το διαπερνούσες αυτό το πράγμα. Στις πιο ακραίες περιπτώσεις, που είναι αρκετά πιο έντονο και δακτυλιοειδές, έχει αυτόν τον τύπο της πτύχωσης,
η οποία όμως είναι ευένδοτη πάντα, δηλαδή δεν αφορά το υπόλοιπο σπογγιώδες που περιβάλλει την ουρήθρα, και μάλιστα έχει προταθεί από αρκετούς ότι αυτό μπορεί να αντιπροσωπεύει τις βαλβίδες οπισθίας ουρήθρας, συγγενή ανομαλία, τύπου 3, κατά Young, έτσι. Καλό είναι να έχουμε υπόψη ότι απλά δακτυλιοειδή στενώματα του βλενογόνου της ουρήθρας, τα οποία πάρα πολύ εύκολα περνούν και παραβιάζονται, πιθανώς να αντιπροσωπεύουν μια τέτοια μορφή μιας συγγενούς διαμαρτίας, όπως θα ήταν το Cobb's Collar. Τώρα, για πρακτικούς λόγους συνεχίζουμε και λέμε πρόσθεια ουρήθρα, οπίσθεια ουρήθρα, θα μιλήσουμε για στενώματα κυρίως προσθείας ουρήθρας κτλ. Φαίνεται ότι αυτός ο ορισμός εδώ και χρόνια έχει εκλείψει. Το πρώτο ήταν σε ένα session στο Στοκχόλμη για την υγεία των παιδιών και της μητέρας το 2002. Το δεύτερο είναι αυτό που χρησιμοποιούμε σαν ευαγγέλιο εισαγωγικά, το Consultation on Urethral Strictures από το 2014. Η λογική λέει πλέον ότι θα πρέπει να αναφερόμαστε στην ουρήθρα κατά τόπους, ανάλογα με το που βρίσκεται οποιαδήποτε πάθηση, παθολογία, μόρφωμα ή οτιδήποτε άλλο συναντούμε, το οποίο θα πρέπει να περιγράφεται είτε στο στόμιο της ουρήθρας, στο εξωστόμιο, είτε στο σκαφοίδι βόθρο ή οπουδήποτε αλλού, έτσι. Με ένα ερώτημα, μήπως και ο κυστικός αυχένας θα πρέπει να περιλαμβάνεται τελικά στην πιο βασική εσωτερική μοίρα της ουρήθρας. Άρα, προσπαθούμε να είμαστε τοπογραφικά ακριβείς από το να λέμε πρόσθεια οπίσθεια ουρήθρα, που μερικές φορές δημιουργεί μπερδέματα. Εν τούτης το χρησιμοποιούμε στην πράξη πολύ και σήμερα. Τώρα, η ουρήθρα φωλιάζει μέσα στο σπογγιώδες σώμα, ένα κομμάτι στιτικού ιστού, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, έτσι, η πτύχωση του ουρυθραίου σωλήνα συμβαίνει επειδή καλύπτεται από ένα επιθήλιο το οποίο όμως ποικίλει ανάλογα με τη θέση της ουρήθρας. Έτσι, σας θυμίζω ότι εμβριολογικά, ναι μεν προέρχεται από τον ουρογεννητικό κόλπο, άρα είναι ενδοθήλιο, αλλά τι ενδοθήλιο. Στην προστατική ουρήθρα έχουμε κάλυψη του αυλού από μεταβατικό επιθήλιο, όπως ακριβώς είναι και το επιθήλιο της κύστης, απλώς με όχι τόσο έντονα umbrella cells. Μόλις περνούμε και το ουρογεννητικό διάφραγμα, άρα τη μεμβρανώδη μοίρα, το επιθήλιο αρχίζει και γίνεται πολύστιβο ή ψευδοπολύστιβο κυλινδρικό. Και με το που φτάνουμε στο σκαφοειδή βόθρο και στο εξωστόμιο της ουρήθρας, έχουμε την πλακώδη μεταπλασία, οπότε έχουμε ένα πλακώδες μη κερατινοποιημένο επιθήλιο. Αυτό έχει σημασία γιατί διαφορετικά νοσήματα, διαφορετικές παθογένειες μπορούν να συμβούν σε διαφορετικά σημεία της ουρήθρας. Άλλα πράγματα στην προστατική ουρήθρα, άλλα πράγματα στην πεϊκή ουρήθρα, άλλα πράγματα στο σκαφοειδή βόθρο. Αν θέλετε, ακόμα και η ευαλωτότητα της ουρήθρας σε συγκεκριμένα πράγματα μπορεί να έχει σχέση τελικά από το είδος του ενδοθυλίου το οποίο την αποτελεί. Δύο λόγια για την αγκύωση της ουρήθρας. Βασικά έχουμε κλάδους της έσωεδιοικής. Οι δύο βασικοί κλάδοι είναι, που στην ουσία έρχονται από το ίδιο τρανκ, από τον ίδιο κορμό, είναι η βολβική, η οποία γίνεται αμέσως διαχωρισμός στο βολβό, έτσι. Και τους δύο κλάδους της ουρήθρας, δύο ουρηθραίοι κλάδοι, οι οποίοι πορεύονται δεξιά και αριστερά στο σπογγιώδες σώμα, και θα δούμε τώρα τι παίζει εκεί, και δέχονται κάποιες αναστομωτικούς κλάδους, αυτούς που ονομάζονται circumflex arteries, περισπόμενες αρτηρίες, που είναι από τη ραχαία αρτηρία του πέους. Άρα υπάρχει ικανοποιητική αγκύωση ουρήθρας από τριπλό δρόμο. Το πού πορεύονται τα αγκεία πάλι έχει σημασία. Έχει σημασία για την προσέγγιση μας. Κοιτάξτε κάτι που έχει ενδιαφέρον, μόλις το έθιξε τώρα ο κύριος Χατζηχρήστου. Το σπογγιώδες σώμα φωλιάζει σε μία σχισμή ανάμεσα στα δύο σιραγκώδη, τα οποία όπως είναι τυνιγμένα στην tunica albuginea, δεν είναι εντελώς κυλινδρικά, αδημιουργούν ένα γάμα, και αυτός ο χώρος είναι ο χώρος ο οποίος επιτρέπει και την επέκταση του σπογγιώδου σώματος κατά τη στήση, ώστε να έχει χώρο για να μην αποφράσεται εύκολα, έτσι, κυρίως για το θέμα της εξπερμάτισης και όχι μόνο. Η πορεία των αγκίων τυπικά, από ό,τι ξέρουμε, με την πορεία των ουρηθρικών ή ουρηθραίων αρτηριών, ήταν ότι πορεύουν δεξιά και αριστερά από το σπογγιώδες στις θέσεις της τρίτης και της ένατης ώρας. Σε μια ωραία μελέτη του Κισόρ το 2005, ο οποίος χρησιμοποίησε Doppler με λεπτομερή μελέτη των αγκίων, είδε ότι ναι, οκ, okay, αυτό συμβαίνει, αλλά δεν συμβαίνει τόσο συχνά όσο νομίζουμε. Και ότι η αγκίωση παίζει. Μπορεί να είναι στην 10η στη δεύτερη ώρα, 8η 10η, ακόμα και δεύτερη τέταρτη ή τέταρτη 8η. Δηλαδή, ακόμα και εδώ έχουμε ποικιλία αγκίων και κλάδων της ουρηθραίας αρτηρίας.
Άρα δεν μπορεί να έχουμε ένα προγνώσιμο μοντέλο το πού πορεύονται τα εγγύα μας. Το 3-9 ίσως είναι πολύ αυθαίρετο να το θεωρούμε δεδομένο σε όλους. Έχει ενδιαφέρον όμως ότι στη 12η ώρα γενικά δεν υπάρχουν αρτηρίες. Και επίσης έχει ενδιαφέρον ότι σε αυτόν εδώ το χώρο υπάρχει κενό, το οποίο ακόμα και ένας τραυματισμός του σπογγιόδου και η εξοδό μας από εκεί δεν κινδυνεύει να τραυματίσει, όπως θα δούμε και μετά, τα δύο σιραγκώδη σώματα. Το άλλο πράγμα που έχει ενδιαφέρον είναι ότι γενικά δεν υπάρχει προβλέψιμο μοντέλο της πορείας των αγγείων, των ουρεθέρων αρτηριών, αλλά διατηρείται στους φυσιολογικούς άντρες η συμμετρία. Δηλαδή, αν έχει την τέταρτη ώρα, θα έχει και από εκεί στην όγδοη. Έτσι, δεν είναι άλλα αντάλλων. Εκεί που χάνει την μπάλα, και αυτό έχει επίσης σημασία, είναι στα άτομα στο οποίο έκανε, τα οποία είχαν στενώματα ουρίθρας. Όπου εκεί προφανώς λόγω άλλων ουλωτικών διαργασιών η αγγείωση αλλάζει. Άρα δεν υπάρχει predictable pattern, έτσι, προβλέψιμο μοντέλο. Και τώρα σε μια βασική έννοια, η οποία εξηγεί ακριβώς και γιατί τα στενώματα είναι πιο τρομακτικά από ό,τι πραγματικά βλέπουμε, είναι η ανάλυση του μηχανισμού, της παθογένειας της ανάπτυξης των στενωμάτων, που επιμένω ότι πρέπει να το θυμόμαστε, δεν αφορά το βλενογόνο τον οποίο βλέπουμε, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι μόνο η κορφή του παγόβουνου, γιατί η έννοια του στενώματος αφορά το σπογγιώδες το οποίο περιβάλλει την ουρήθρα. Και αυτή είναι η έννοια της σπονζιοφεμπρόσης ή τέλος πάντων ίνωσης του σπογγιώδου σώματος. Ο μηχανισμός είναι χαρακτηριστικός ανεξάρτητα από το αίτιο το οποίο προκαλεί το στένωμα. Δηλαδή είτε είναι φλεγμονή, είτε είναι τραυματισμός, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι ότι ο ερεθισμός από το αρχικό αίτιο προκαλεί τελικά μία πλακώδη μεταπλασία του επιθυλίου που όσον αφορά στην πεϊκή μοίρα, σας θυμίζω ότι είναι ψευδοπολίστιβο ή πολίστιβο κυλινδρικό. Άρα ένα κυλινδρικό επιθύλιο επιπεδώνεται και γίνεται πλακώδες. Άρα μονός στίχος πρακτικά από επιπλατισμένων κυττάρων το ένα δίπλα στο άλλο. Αυτό το επιθύλιο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε επιπλέον τραυματισμούς από εκεί και πέρα. Και έτσι, είτε από την πίεση των ουρών, είτε από άλλους τραυματισμούς, είτε από συνέχιση της φλεγμονής, έχουμε λύσεις της συνέχειας του βλενογόνου, δηλαδή αυτά που ονομάζονται ραγάδες ή δρυφάδες στο ιστοδέρμα, fissures, και αυτό πυροδοτεί μία εξέλιξη ίνωσης, επειδή μέσα από εκεί υπάρχει εξαγγείωση και αίματος, αλλά και ούρων, μην ξεχνάτε, περνάνε από τον αυλό με αρκετά μεγάλη πίεση, με αποτέλεσμα να έχουμε ανάπτυξη ίνωση στο σπογγιώδες σώμα, και αυτή η ίνωση που αναπτύσσεται δημιουργεί πλάκες συνωτικές, οι οποίες ανάλογα με το πώς θα συνδεθούν και θα επικοινωνήσουν μεταξύ τους, δημιουργούν και τη βαρύτητα του στενώματος. Σαν να σ' άκουγα τώρα να περιγράφεις τις αλλοιώσεις που γίνονται στην ακροποστία, σεισμητική διάση που αρχίζει να κάνει ραγάδα και να κάνει το δαχτύλιο. Σαν να σ' άκουγα. Και στον σκληρωτικό λιχίνα, βέβαια, ναι, που είναι η ίδια διαδικασία ακριβώς. Και θα δούμε εκεί και τι μπορεί να παίζει. Αν δείτε σε βιοψία βλάβης τι γίνεται, ας πούμε, στο υγιές μέρος της ουρήθρας, από ουρηθροπλαστικές, αν πάρουμε υλικό, και στο παθολογικό μέρος της ουρήθρας, είναι ότι έχουμε μεγάλη αλλαγή και πτώση του τύπου 3 κολαγόνου και των λίων μυϊκών κυττάρων και ανάπτυξη ίνωσης και κολαγόνου τύπου 1 που είναι πιο σκληρό και άκαμπτο, με αποτέλεσμα, αντί να έχουμε αυτήν την εικόνα, να έχουμε συγκερασμό των μυϊκών ινών και μεγάλες περιοχές που είναι εδώ με μοβ, που είναι στρώμα, έτσι, ανάμεσα στα κύτταρα, ή νόδους πλάκας. Άρα μιλάμε για άκαμπτο πλέον σπογγιώδες σώμα. Ανάλογα με την έκταση της βλάβης, θα μπορούσαμε να δούμε τις βαρύτητες. Η πιο απλή και ευχάριστη έκπληξη που θα μπορούσε να μας τύχει είναι μια βλάβη που έχει ελάχιστη ίνωση στο σπογγιώδες και απλώς περιορίζεται σε ένα στένωμα που αφορά το βλενογόνο προς τα μέσα. Στις πιο έντονες περιπτώσεις αυτό, αν γίνει κυκλωτερός, κλείνει σημαντικά τον αυλό. Αλλά στις εκτεταμένες βλάβες, οι οποίες δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ή ξέρουμε, αλλά δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, επεκτείνεται η ίνωση, μπορεί να φτάσει να επεκτείνεται και πέρα από το σπογγιώδες. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό που βλέπουμε μέσα στον αυλό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, γιατί από κάτω υποκρύπτει μια πολύ πιο σημαντική παθολογία. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές είναι αδύνατο να προβλέψεις κλινικά την έκταση της βλάβης ενός στενώματος, όχι μόνο το μήκος του σε μια ουρηθρογραφία. Ίσως εκεί ο υπέρηχος, άκουσα κάτι πριν, να μπορούσε να βοηθήσει πολύ. Με την έννοια όμως ότι ο υπέρηχος δεν έχει εγκατασταθεί σαν ένα μόνιμο εργαλείο ευρείας χρήσεως
είτε από τους ουρολόγους είτε από τους ακτινολόγους να εκτιμούν το βάθος και την έκταση της ίνωσης στους σπογγιώδες, δεν έχει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνει μια πρακτική που χρησιμοποιείται ευρέως. Παρά μόνο σε μελέτες οι οποίες δείχνουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα όταν προσεγγίζεις ένα στένωμα ξέροντας το βαθμό της ίνωσης. Δηλαδή το decision making που κάνεις για την αντιμετώπιση του σε προφυλάσσει από κακοτοπιές και έχει και πολύ καλύτερο τελικό αποτέλεσμα και για σένα και για τον άρρωστο. Συμπληρώσω κάτι έτσι, προσωπική εμπειρία όσο μπορεί να είναι. Με τον υπέρηχο λέω όχι, δεν κάνω πτυχή ουρυθροτομή, γιατί εκεί πέρα θα το δω το εστιακό της βλάβης και προχωρώ. Αυτό με έχει βοηθήσει, γιατί εκεί αποτύχανα. Άμα δεν τον, ξέρεις, δεν έλεγχα. Τον ιστό. Απλώς νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς ή και άλλοι, δεν ξέρω αν κάποιος σε, ας πούμε, πριν από επέμβαση ουρυθροτομής έχει κάνει ποτέ υπέρηχο, δεν ξέρω, σας έχει τύχει ή σας έχει δώσει πληροφορίες κάποιος ακτινολόγος πάνω σε αυτό, έχετε ζητήσει βοήθεια? Μα δεν χρειάζεται. Συγγνώμη, όλοι έχουν, πώς έχουν υπέρηχο στο γιατρείο? Όλοι έχουν πλέον. Με μία τούμε ρίχνει νερό και έχει την κεφαλή και καταγράφεις και βλέπεις σιγά σιγά τμήμα όλη την ουρίθρα. Νομίζω ότι οι καινούργοι υπέρηχοι που χρησιμοποιούν και οι καρδιολόγοι για τις ενδοαμβλικές βλάβες, για τις πλάκες, μπορούν να δώσουν σε αυτό κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Να υπάρξει μια εξοικείωσή μας ή όποιον τέλος πάντων χειρίζονται. Όπως επίσης και οι ακτινολόγοι το αντιμετωπίζουν περίεργα. Δεν το έχουν ακούσει ποτέ και τους φαίνεται περίεργο. Ας πούμε και η μαγνητική θα μπορούσε να βοηθήσει εδώ να δώσει πληροφορίες. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τη γυναικεία ουρήθρα, έτσι. Που εκεί πρακτικά είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις ενδοαυλικές. Ναι, εμείς έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά εντάξει, δεν είναι εξοικειωμένοι οι ακτινολόγοι. Μία η οποία δεν χρησιμοποιείται πολύ, αλλά νομίζω ότι είναι πρακτική, γι' αυτό έβαλα αυτή την εικόνα, ταξινόμηση από τον γνωστό Jerry Blivas, ας πούμε, και τον Puro Heat, σε σχέση με τα στενώματα όπως κλινικά θα τα βλέπαμε, το οποίο επίσης πρέπει να μας προφυλάξουν ακοκοτοπιές, είναι αυτή η ταξινόμηση, το οποίο θεωρείται το stage 1 όταν βλέπεις μία δακτυλοειδή στένωση που έχεις όμως την αίσθηση ότι εύκολα μπορείς να περάσεις το ενδοσκόπιο από μέσα. Στις άλλες περιπτώσεις βλέπεις ότι, συγγνώμη, υπάρχει αυλός και θεωρείς ότι θα πρέπει να γίνει κάποια διαστολή για να μπορέσει να περάσει το εργαλείο. Στο stage 3, κατά την ταξινόμησή τους, δεν περνάει τίποτε, αλλά τουλάχιστον βλέπεις αυλό, ενώ στα stage 4 έχει χαθεί η μπάλα. Τώρα, σε σχέση με τη συχνότητα των στενωμάτων της ουρήθρας, για την Ελλάδα φυσικά δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία, ούτε στο εξωτερικό υπάρχουν ακριβή στοιχεία, γιατί πιθανώς είναι μία νόσος η οποία είναι υποεκτιμόμενη γενικά. Έτσι, γιατί πάρα πολλές φορές τα συμπτώματα αποδίδονται σε άλλες παθήσεις, όπως είναι η υπερπλασία του προστάτη ή οτιδήποτε άλλο, στερεός και στην κουαφιένα. Άρα δεν έχουμε καταγραφεί. Φαίνεται όμως ότι αυξάνει η επίπτωση με την ηλικία και φαίνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα αίτια τα οποία παίζουν είναι είτε ιατρογενή, είτε φλεγμονώδη, είτε ιδιοπαθή. Με τη διαφορά ότι σήμερα σιγά σιγά αυτό που λέμε ιδιοπαθές, που καλάμε την τεμπελίτσα σε κάτι το οποίο δεν μπορούμε σε πρώτη φάση να αποκρυπτογραφήσουμε, έχει αρχίσει και αλλάζει λίγο τις ισορροπίες των ταξινομήσεων. Σε μια άλλη συνολική μεταανάλυση, αν μπορώ να την πω, που τελικά μαζεύτηκαν στα 132 περιστατικά, πάλι θα δείτε ότι το ιδιοπαθές έρχεται πρώτο, με διαφορά στήθους τα ιατρογενή στενώματα και αμέσως μετά τα φλεγμονώδη. Πάμε να πούμε δύο κουβέντες για τα φλεγμονώδη. Δύο κουβέντες μόνο. Πρώτον, γονόκοκκος. Πάρα πολλά πράγματα μπορούν να κάνουν στενώματα. Νομίζω ότι ο γονόκοκκος είναι number one. Και όταν λέω πολλά πράγματα, εννοώ ακόμα και μικρόβια, μικροοργανισμούς που είμαστε πολύ συνηθισμένοι να τους βλέπουμε μερικές φορές και σαν χλωρίδα της ουρήθρας, να τους θεωρούμε έτσι. Κάποιοι ιοί πιθανώς, έτσι. Αλλά ο γονόκοκκος που βασανίζει την ανθρωπότητα από πάντα, υπάρχουν αναφορές ενδεχομένως και στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχουν αναφορές και στο 1100 και στο 1300 και σε βούλες του Πάπα Βονιφάτιου που απλώς δεν ξέραν το αίτιο αλλά βάζαν κανόνες στην αντιμετώπιση της γονόρειας. Έτσι. Έχει ενδιαφέρον, κοιτάξτε παλιά προπολεμική αμερικάνικη διαφήμιση φαρμάκου γόνο, man's best friend, το οποίο έτσι, will not cause stricture. Άρα υπήρχε από τότε η ευαισθησία δημιουργίας
στενωμάτων και από τη θεραπεία της γονόρειας που περιλάμβανε από καυτές βελόνες, νητρικούς αργύρους, ιστορικά και οτιδήποτε άλλο βίαιο. Αυτό το οποίο συζητάω για τη γονόρεια και την ξαναφέρνω είναι ότι παγκοσμίως φαίνεται ότι υπάρχει έξαρση. Τα τελευταία χρόνια προσωπική εμπειρία, εκεί που έβλεπα ένα-δύο περιστατικά το χρόνο, βλέπω πολύ περισσότερα. Τα βλέπω με διαφορετικό τρόπο παρουσίασης, δηλαδή το κλασικό σούπερ ποιόδες πρασινοκαφέ έκρημα που αναφέρουν τα βιβλία, έχουμε δει παλιότερα, πολλές φορές δεν υπάρχει. Και έχει, παρότι η κεφτριαξόνη συνεχίζει να είναι πρώτης γραμμής φάρμακο, και η κεφτριαξόνη αυτή τη στιγμή δεν πωλείται στα φαρμακεία για όσους είναι εκτός νοσοκομείου. Άρα δεν μπορείτε να γράψετε τίποτα στον αρρωστό σας, αναγκαστικά δίνετε δεύτερης γραμμής φάρμακα. Έχει αναπτυχθεί και σημαντική αντίσταση στην κεφτριαξόνη, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να θυμόμαστε ότι χωρίς ιδιαίτερο έκρημα, οι γονοκοκκικές ουρυθρίτιδες αρχίζουν και παίζουν πολύ στο προσκήνιο και ενδεχομένως να χάνουμε ένα σημαντικό αίτιο ανάπτυξης στενωμάτων μικροβιακής ιδιολογίας που θεραπεύεται πανεύκολα πλέον στις μέρες μας. Και εδώ μπαίνει και ένας άλλος παράγων σε σχέση με τα στενώματα που μου δίνει πάσα για το επόμενο, που είναι ο σκληρός ατροφικός λιχήνας, αυτό που παλιά λέγαμε BXO. Τώρα έχουμε αρχίσει τελευταία και καταλαβαίνουμε λίγο τι παίζει με το λιχήνα. Έτσι, παλιά θεωρούσαμε ότι αυτή η ουλωτική δερματοπάθεια αφορά κυρίως το δέρμα της ακροποστίας και είναι λογικό, γιατί εφόσον είναι mediated από λεμφοκύτταρα, μην ξεχνάτε ότι στην περιοχή του γνωστού δακτυλίου της ακροποστίας υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση λεμφοκυττάρων και antigen presenting cells, δηλαδή κομματιών του ανοσολογικού συστήματος. Θεωρούσαμε ότι η επέκταση προς τη βάλανο και το στόμιο ήταν κατά συνέχεια πρακτικά οριστού, γι' αυτό και είχαμε δει ότι η περιτομή ενδεχομένως θα μπορούσε να ανασχέσει την επέκταση της νόσου. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για την αιτιολογία. Για παράδειγμα, ο HPV, έτσι, ο HPV σε μια πρόσφατη μελέτη σε παιδιατρικό πληθυσμό, που άρα δεν θα έπρεπε να είναι και τόσο εύκολα πικισμένη από HPV στελέχη, βρέθηκε σε πάνω από 50% των περιπτώσεων σε παιδάκια που είχαν κάνει περιτομή λόγω ύπαρξη σκληροατροφικού λιχήνα. Έτσι. Η ορμονική επίδραση. Εκεί παίζει να ήταν η μάνα, δύο λεπτά, είναι και αυτό η ιστορία. Okay. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει διασταύρωση, αλλά παίζει και αυτό. Ορμονικές επιδράσεις, ζαχαρώδης διαβήτης, έτσι παίζει πάρα πολύ. Και ένα άλλο το οποίο μπορεί να εξηγεί και την επέκταση προς την ουρήθρα είναι ότι υπάρχει μια θεωρία ότι η αρχική στένωση που δημιουργείται και στην ακροποστία, κάνοντας ballooning, αλλά και στο στόμιο της ουρήθρας, αυξάνει τις πιέσεις στην διάρκεια της ούρησης, με αποτέλεσμα παλινδρόμηση ουρών και χημικό ερεθισμό στο βλενογόνο με τη διαδικασία των τραυματισμών και στους αδένες του λιτρέ, το οποίο πιθανώς να πυροδοτεί μια ανοσολογική αντίδραση και την έκταση του λιχήνα, όχι μόνο σε ό,τι βλέπουμε, αλλά και σε ό,τι δεν βλέπουμε, μέσα στην ουρήθρα. Σε σχέση με το αν έχουμε στενώματα από λιχήνα στην ουρήθρα, γενικά ήταν αμφισβητήσιμο για πάρα πολλά χρόνια. Ο γνωστός Μπαρμπάλι το 1999 για πρώτη φορά στο Lancet δημοσίευσε μια μελέτη όπου έδειξε ότι ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου 30% των ασθενών με στενώματα, είχαν αιτιολογία σκληροατροφικού λιχήνα και μάλιστα ότι το 50% αυτών αφορούσε ολόκληρη την πρόστια ουρήθρα. Και αυτό επιβεβαιώνεται και με πιο πρόσφατες μελέτες, όπως είναι αυτή του Κουλκάρνη το 2017, έτσι, στο Urology Clinic in North America, όπου θεωρεί ότι ο σκληροατροφικός λιχήνας είναι η πιο συχνή αιτία πανουρυθρικών στενωμάτων. Με μία εικόνα η οποία είναι εφιαλτική, καθώς η ουρήθρα έχει γίνει ένα σωλήνα σαν πετσί, στενωμένος, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον χειριστούμε. Άρα θα πρέπει να κρατάμε το γεγονός ότι ο λιχήνας μπορεί να αφορά ναι μεν και ό,τι βλέπουμε, αλλά και όλη την ουρήθρα, όχι την οπίσθια ουρήθρα. Άρα δεν μιλάμε για προστατική μοίρα και δεν μιλάμε και για ημενώδη μοίρα πρακτικά. Σας θυμίζω πάλι την διαφορετική ενδοθυλιακή, έτσι, κάλυψη με άλλου είδους βλενογόνου, όπου εκεί έχουμε πολύστιβο, στην ουσία επιθύλιο όμως τύπου κύστης, ουροθύλιο, έτσι, ενώ από εκεί πέρα έχουμε ένα ψεύδο πολύστιβο το οποίο γίνεται πλακώδες μέχρι μπροστά. Και ένα άλλο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι σε μία άλλη μελέτη σχετικά πρόσφατη, το 2014, βρέθηκαν μεμονωμένα στενώματα από λιχήνα στη βολβική μοίρα της ουρήθρας.
Ενώ μέχρι τώρα συζητάμε ότι ναι, ξεκινάει από την ακροποστία, πιάνει το μυάτος, προχωράει σιγά σιγά προς τα μέσα κατά συνέχεια ιστού. Άρα, αν προλάβω σε πρώιμο στάδιο, έχω πολύ καλές πιθανότητες να γλιτώσω ένα στένωμα. Κάνανε ένα revision των περιστατικών τους από παλιότερες μελέτες παθολογοανατομικά και είδανε ότι ένα μεγάλο ποσοστό εμφάνιζε de novo στενώματα στη βολβική ουρήθρα χωρίς να έχουν βλάβες καθόλου εξωτερικά ή στην πιο εξωτερική μοίρα της ουρήθρας. Άρα κρατάμε το γεγονός ότι ίσως δεν ξέρουμε αρκετά πράγματα για το λιχήνα όσον αφορά τα στενώματα. Όσον αφορά σε ιατρογενείς κακώσεις, αυτό που θα πω είναι ότι τελικά είναι οι πιο συχνές κακώσεις στον δυτικό κόσμο. Αν θυμάστε, πέρυσι είχαμε μιλήσει για τραυματισμούς, πυροβόλα όπλα, μαχαιρώματα, διάφορες άλλες κακώσεις. Δυστυχώς, οι ιατρογενείς προκαλούν το 45% των στενωμάτων στον πολιτισμένο κόσμο. Έτσι. Και το ίδιο υπάρχει και στα guidelines της EAU, ότι θα πρέπει να το έχουμε υπόψη ότι οι ουρηθρικές κακώσεις είναι number one ιατρογενής κίνδυνος. Τα αίτια μπορεί να είναι πολλά. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι η τοποθέτηση καθετήρα. Δηλαδή, η πιο απλή ιατρική πράξη που και ο φοιτητής ιατρικής θα έπρεπε τελειώνοντας να ξέρει να κάνει, αποτελεί το πιο συχνό αίτιο δημιουργίας κάκωσης ουρήθρας. Έτσι, και μία σειρά από επεμβάσεις, χειρουργία κτλ. Κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον είναι κάποιοι παράγοντες κινδύνου που έχουν πιστοποιηθεί, το οποίο μπορεί να αφορά προηγούμενους χειρισμούς στην ουρήθρα, καθετήρες, νοσηλεία σε μεθ, χειρουργία. Αλλά αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον είναι να δείτε ζαχαρόδη διαβήτη, ιστορικό bypass, άρα αγκιοπάθεια, και κάπνισμα με μικροαγκιοπάθεια άλλων αιτιολογιών. Άρα αυτό σημαίνει ότι κλασικός προδιαθετικός παράγων να έχει κάποιο στένωμα ή να δημιουργήσουμε εμείς de novo στένωμα σε μια προσπάθεια είναι οι ασθενείς με συστηματικά νοσήματα και κυρίως κακή αγκίωση, το οποίο εμπλέκεται πάλι στη διαδικασία της καταστροφής του ουροθυλιτού ενδοθυλίου, της ίνωσης και όλου του μηχανισμού αυτού. Άρα τραύμα και ισχυμία. Τραύμα και ισχυμία ταυτόχρονα. Αυτά τα δύο είναι τα βασικά. Στο μικρόφωνο λίγο. Η νοσηλεία στη ΜΕΘ. Αν έχει προηγηθεί νοσηλεία στη ΜΕΘ, δηλαδή ένας ασθενής, για παράδειγμα άτομα τα οποία έρχονται με κακώσεις, όχι αναγκαστικά της πιέλου, όπου εκεί θα υποψιαζόμασταν άλλο είδους τραυματισμού, έχουν νοσηλευτεί στη ΜΕΘ για άλλους λόγους. Κρανιοκεφαλική κάκωση, τροχαίο το οποίο αφορά νοτίο μυελό, έχουν μείνει σε μονάδες. Μετά είναι πολύ πιο συχνό να έχουν στένωμα από ότι κάποιος που δεν έχει νοσηλευτεί ever για οποιοδήποτε λόγο σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Άλλη ο τραυματισμός της ουρήθρας του τοποθέτηση καθετήρα, κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Δηλαδή, μία νοσηλεία στη ΜΕΘ ή από μικρόβιο ή από τοποθέτηση καθετήρα. Αυτά τα δύο είναι. Ναι. Επειδή τα μικρόβια στη ΜΕΘ είναι πολύ πιο αθεκτικά, μήπως από εκεί. Speculation να κάνουμε τώρα για χίλιους λόγους. Ναι, εντάξει. Δεν μπορώ να σας απαντήσω αν έχουν αναλυθεί όλοι αυτοί οι λόγοι. Αυτό που καταγράφεται είναι ότι αν κάποιος έχει μείνει σε ΜΕΘ για οποιονδήποτε λόγο, και μπορώ να σκεφτώ και άλλους λόγους, γιατί είναι πολύ συστηματική η όλη κατάσταση. Δηλαδή, μέσα στη ΜΕΘ δεν προβλέπεται τι θα έχει περάσει ο άλλος. Μπορεί να έχει μπει καθετήρας υποχρεωτικά μεν, αλλά μπορεί να έχει μπει με κανονικές συνθήκες, μπορεί να μην έχει παθησόν και καλά λίμωξη τουλάχιστον για λίγες μέρες. Άρα προφανώς παίζουν και άλλοι λόγοι. Έτσι. Πάμε τώρα λίγο στο πρακτικό κομμάτι. Πώς διαχειριζόμαστε ένα στένωμα? Και αυτό το οποίο θα πω εγώ σε σχέση με τη διαχείριση στενωμάτων είναι πώς διαχειριζόμαστε ένα στένωμα το οποίο βλέπουμε για πρώτη φορά μπροστά μας. Όχι πώς διαχειριζόμαστε ένα στένωμα το οποίο γνωρίζουμε ότι υπάρχει και μετά με πιο περίπλοκες τεχνικές που θα σας αναλύσει ο κ. Αδαμάκης, προγραμματισμένα μπορούμε να παρέμβουμε. Υπάρχουν νομίζω τρεις βασικές αρχές. Τη μία την έχουμε συζητήσει και την έχει πει την ΑΤΑΚΑ ο φίλος μου ο Στέλιος ο Γιανακόπουλος, 2000, που είχαμε συναντηθεί στο 401. Ότι το εργαλείο κάνει το μάστορα. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Τι λες ρε Στέλιο. Έτσι. Το εργαλείο κάνει το μάστορα. Όσο πιο πολλά εργαλεία και ποικιλία έχουμε στη διάθεσή μας, στην ουρήθρα τουλάχιστον αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Το δεύτερο είναι ότι η ουρήθρα θέλει πολύ ελαφρύ χέρι. Δεν ξέρω αν θα είναι γυναικείο ή ιατρικό, αλλά θέλει ελαφρύ χέρι. Και το τρίτο είναι ότι η τυφλή επιμονή σίγουρα βλάπτει. Και εκεί θα πρέπει να είμαστε αρκετά συγκρατημένοι, όπως θα δούμε και στο τέλος. Πάμε να το δούμε λίγο στην πράξη τώρα. Έστω ότι έχουμε έναν ασθενή, ο οποίος έχει έρθει γιατί σε έναν υπέρηχο έχει ένα θυλωματάκι ενός εκατοστού, εξαιρετικό. Τον βάζουμε στη λίστα μας. Ο συνάδελφός μας, ο βοηθός μας, δεν ξέρω εγώ ποιος, τον ετοιμάζει στο χειρουργείο
και εμείς πάμε όλο χαρά. Μιλάμε μισή ώρα πριν τον αισιολόγο για το ΕΦΚΑ και πώς θα πληρώσουμε και τι θα κάνουμε. Και με το που φτάνουμε μπροστά, βλέπουμε αυτή την εικόνα. Μια κλασική εικόνα λιχίνα στο εξωστόμιο, το οποίο προκαλεί ένα στένωμα στο εξωστόμιο. Αγνοούμε τι υπάρχει από εκεί και πίσω φυσικά. Αλλά αρχίζουν τα προβλήματα σε σχέση με το πώς προχωράμε στο επόμενο βήμα. Τι θα θέλατε από αυτά να έχετε δίπλα στο τραπέζι σας? Όλα. Τίποτα. Κι άλλα. Τίποτα από αυτά. Επειδή ξέρω ότι θα με πρίξετε με τους υδρόφιλους σε όλα τα στάδια, προσπαθώ να σας πω ότι, τουλάχιστον από ό,τι δείχνει και η βιβλιογραφία, ότι η προσπάθεια προσέγγισης ενός στενώματος του εξωστομίου μπορεί να γίνει ακόμα και με αυτές τις βάρβαρες μεθόδους που βλέπετε εδώ. Δηλαδή και τα μεταλλικά κυρία, αν ο χειρισμός γίνει με προσοχή, μπορεί να προκαλέσει με μικρό τραυματισμό. Αυτό είναι δεδομένο, θα γίνει με οποιαδήποτε μέθοδο διαστολής, με υδρόφυλλα, χωρίς υδρόφυλλα κτλ. Γιατί ο σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να περάσουμε ένα εργαλείο μέσα. Δεν είναι να βάλουμε έναν καθετήρα ή να κάνουμε μια απλή παροχέτευση, έτσι. Ακόμα και η μυατότομη, δηλαδή και στα AUA guidelines που θα σας αναφέρω και μετά, αναφέρεται ότι και η μυατότομη έχει καλά αποτελέσματα, τουλάχιστον τα ίδια καλά με οποιαδήποτε άλλη μορφή προσέγγισης ενός στενώματος στο εξωστόμιο της ουρίθρας. Ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του. Προσπαθώ να σας πω ότι το εξωστόμιο, επειδή θα τραυματιστεί ούτως ή αλλαίως, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία στους χειρισμούς. Έχει σημασία η μετέπειτα πορεία του. Ενδεχομένως προσπάθειες θεραπείας του λιχίνα, ακόμα και με ενδοθουρητική έρχηση κορτικοστεροειδών κτλ., να μπορέσουν να βοηθήσουν, έτσι. Αλλά ό,τι και να χρησιμοποιήσετε, να αποφύγετε τραυματισμό του έξω στομίου σε ένα τόσο στενωμένο στόμιο, δεν θα το καταφέρετε. Άρα, οτιδήποτε από αυτά, ό,τι έχει προτίμηση ο καθένας, προσπαθώντας να είναι όσο το λιγότερο βίαιος μπορεί, θεωρώ ότι μπορεί να έχει θέση. Και έστω ότι καταφέρατε να περάσει. Βεβαίως. Εδώ, ας πούμε, πρακτικά έχουμε έναν άρρωστο ο οποίος έχει ένα, πρέπει να κάνει ένα τουρκίστεως. Άρα πρέπει να βάλουμε ένα 26 ρεζεκτοσκόπιο. Ή και μικρότερο, να το δούμε αυτό. Ναι, ό,τι έχει. Αλλά συνήθως στα νοσοκομεία 24-26 έχουμε. Ο στόχος, λοιπόν, είναι να βρούμε καταρχήν το σωστό δρόμο. Δηλαδή, το δρόμο που πηγαίνει για την κίστη. Εάν βάλεις οτιδήποτε από αυτά από το πρώτο λεπτό, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν πρόκειται να βρεις αυτόν τον δρόμο. Δηλαδή, επειδή το συζητήσαμε και χθες και δεν χρειάζεται να. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε ένα οδηγό σύρμα, το οποίο και στο λιχίνα θα περάσει. Έτσι θα. Ότι για λόγους ασφαλείας, ναι, να μην χαθεί ο αυλός από. Δηλαδή, αν ξεκινάγαμε με το μικρότερο μπενικέ, ας το πούμε έτσι, στο λιχίνα, είναι πολύ πιθανό να πηγαίναμε κάπου προς τους σπογγιώδες ή προς τους σιραγκώδες. Και μετά δεν πρόκειται να. Υπάρχουν κάτι ωραία μπενικέ τα οποία έχουν τρύπα μπροστά και περνάνε μέσα από το σύρμα. Οπότε είσαι σχετικά ασφαλής. Και βέβαια το μπενικέ στο λιχίνα είναι το καλύτερο, γιατί έχεις καλό αντέρισμα. Είναι σκληρό εργαλείο και έχεις το καλύτερο αντέρισμα. Αλλά ένα οδηγό σύρμα στην αρχή θεωρώ πως είναι έτσι. Okay. Απλώς θεωρώ ότι. Μιλάω σαν καμένος. Δηλαδή το έχω πάθει και το έχω μάθει αυτό. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πιθανώς αυτό να μας πάει στην ασφαλή πλευρά, να μην χάσουμε το δρόμο, και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Θεωρώ όμως ότι δεν θα πρέπει να μπούμε στη λογική των πολύπλοκων και ακριβών τρόπων διαστολής εξ αρχής για ένα στάνομα στο εξωστόμιο. Να ρωτήσω. Και με το τομή. Και με τη διαθερμία πολλές φορές. Να ρωτήσω λίγο. Ποιος? Είναι ορθό να δούμε ένα τέτοιο στένωμα, μια τέτοια κατάσταση, όταν ο ασθενής είναι ήδη πάνω στο κρεβάτι για να το χειρουργήσουμε? Αυτό θα το σχολίαζα μετά, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι όλα τα λεφτά. Είναι η ερώτηση του 1 εκατομμύριο ευρώ. Μία φορά μόνο, σε φίλο και γνωστό, δεν τον εξέτασα πριν πάω να κάνω κάτι, έτσι. Και την πλήρωσα κάνοντας μία πέτρα 2,5 εκατοστά, μέσα από ένα κυστεροσκόπιο 17, να είναι ένα λέζερ που μου φάγε την ψυχή.
Ναι, και το λέω αυτό γιατί μπορεί να είναι μόνο έξω, αλλά δεν ξέρουμε τι υπάρχει πιο μέσα. Επομένως. Το πάω σταδιακά. Ναι. Απόλυτο δίκιο θεωρώ ότι δεν πρέπει να φεύγει άρρωστος και να προγραμματίζεται για οποιαδήποτε επέμβαση χωρίς να τον έχουμε εξευρακώσει και να έχουμε δει τουλάχιστον το μέγεθος του πέους, το άνοιγμα του μυάτους και πιθανώς κάποια παθολογία που τουλάχιστον μπορούμε να ξέρουμε πριν για να είμαστε ψυχικά και τεχνικά προετοιμασμένοι. Να συμπληρώσω σε αυτό το δικό μου πάθημα. Να κάνω σε νέο άνθρωπο, 20 χρονών, περιτομή, χωρίς να αναρωτηθώ γιατί έκανε τη φήμωση, και αυτό μου έκανε μετά δεν έκλαιμε τίποτα το τραύμα του, γιατί όταν έκανε ένα ζαχαράκι ήταν 3,5 το ζαχαρό του. Και δεν το ήξερα. Ορίστε. Ναι. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω. Οι περισσότεροι εδώ πέρα είμαστε ιδιώτες. Έτσι πιστεύω εγώ. Έρχεται επίσκεψη ούρων στο ιατρείο με ένα τέτοιο στένωμα έξω ουρίθρας. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνουμε. Απλά. Απλά πραγματάκια δηλαδή. Δεν... Αυτά εδώ πέρα οι περισσότεροι αυτά δεν τα έχουμε στο ιατρείο. Να πούμε τώρα την αλήθεια. Όλα, ένα μοσκιτάκι δεν έχετε στο ιατρείο. Εντάξει, μοσκιτάκι. Εκτός... Μπενικέ δεν έχετε. Τιμανάκια έχετε. Έχουν τα τιμανάκια. Θέλω να πω ότι δηλαδή, μιλάω... Τι θα κάνατε σε ένα setting χειρουργείου για να έχει και λίγο ενδιαφέρον το τραπέζι. Α. Αν το γυρίσουμε διαφορετικά. Στην πράξη, στην καθημερινότητα, ναι, αυτό. Για την μια διαστολή και με ένα τιμανάκι μπορεί να γίνει και ένα μοσκιτάκι ο καθένας έχει, έτσι και μπορεί να κάνει μια ατομή λίγο, τουλάχιστον να δει τι γίνεται στο πρώτο εκατοστό στο σκαφοειδή βόθο. Από εκεί και μετά, η απάντηση είναι ότι αν είσαι στο ιατρείο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σαν πρακτικές αλλά και νομικές ευθύνες, η δικιά μου θέση θα ήταν στήλτο. Δεν θα ήταν, και επιμένω για την ουρήθρα και θα σας το πω και στο τέλος, δεν θα ήταν μαγκές οι οποίες ενδεχομένως να αποβούν σε βάρος και της δικής μας και του ασθενούς υγείας με την ευρεία. Κώστα, Γιάννη, δεν θα παίρνατε λίγο ξυλοκαΐνη πρώτα? Εγώ εκεί πέρα κάτι βλέπω, μπας και με μόνο και την πίεση λίγο μου έδειχνε τον δρόμο που λες για να μην τον χάσω. Και το ρίχος της ξυλοκαΐνης, αν καταφέρεις και το περάσεις, μπορεί να κάνει λίγο διαστολή. Έτσι, είναι εργαλείο. Όλα, απλώς λέω, πρακτικά μπορεί καθένας να σκεφτεί και να έχει το δικό του τρόπο. Η έννοια της φίνας είναι, εντάξει, μην, απλώς πρέπει να είσαι σίγουρος, αλλά και ευγενής συγχρόνως, ειδικά στο πρώτο κομμάτι. Έτσι, τώρα από εκεί και πέρα, πάντα μπορεί να χαθείς. Να σας προχωρήσω, γιατί θα απορριθμιστούμε. Και έστω ότι περνάμε το στόμιο και καταφέρνουμε χωρίς να χάσουμε το δρόμο με οποιονδήποτε τρόπο και χωρίς οδηγό σύρμα ακόμα να περάσουμε λίγο παραμέσα και να, και να δούμε μια ουρήθρα αυτού του τύπου η οποία φαίνεται στενοτική και ουλωτική σε βάθος και μήκος. Έτσι, δείτε λίγο και το χρώμα το οποίο είναι χαρακτηριστικό, έτσι πιο γκριλευκοπό, τα αγγεία φαίνονται περίεργα. Αυτό είναι και θυμίζει αρκετά μια διάχυτη βλάβη λιχίνα που αφορά όλη την ουρήθρα. Και εδώ τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζουν. Τα φωνικά εργαλεία αυτά που δεν τα συμπαθεί κανένας, εδώ δεν έχουν θέση. Δεν έχουν θέση καθόλου. Με την λογική ότι στο ίδιο setting θέλουμε να φτάσουμε στο δρόμο και να μπούμε στην κίστη, πέρα το αν θα βάλουμε οδηγό σύρμα για ασφάλεια και οτιδήποτε άλλο, ίσως ένας ουρυθροτόμος Otis θα ήταν χρήσιμος. Λείπει και ο Ανδρέας Κουλαρίκος που είναι φαν του Otis και τον χρησιμοποιεί και πριν τις προστατεκτομές και τα λοιπά. Είχαμε κάνει ωραίες συζητήσεις παλιότερα. Το πρόβλημα είναι ότι αν το ανοιγμά μας είναι κάτω από τα 16 French και ο Otis είναι από εκεί και πάνω, 16-17, δεν μπορεί καν να μπει το εργαλείο μέσα. Οπότε εκεί αρχίζουν λίγο τα προβλήματα. Εκεί έρχεται η γκάμα των εργαλείων να δώσει την διαφορά. Κάτι που είναι πολύ υποεκτιμημένο, έχει κόστος, έτσι, αλλά σε οργανωμένα setting θα μπορούσε κάποιος να αφιερώσει κάποια χρήματα για να αντάχει, ξαναλέω, όχι στο επίπεδο του ιατρείου, είναι τα παιδιατρικά εργαλεία. Ή ένα εύκατο κυστεροσκόπιο ή ουρητηροσκόπιο που θα μπορούσε να παίξει το ρόλο του πασπαρτού. Έτσι. Τα παιδιατρικά εργαλεία, μιλάμε τώρα, αρχίζουμε από 6,5-7,5 friends, έτσι, και τα άκαμπτα και τα εύκαμπτα, αλλά και τα κλασικά εξοικειωμένα με εμάς και στο μάτι μας και στο σκόπιο, είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Μερικοί έχουν άγχος, ναι, αλλά το μήκος. Το μήκος χοντρικά είναι 16-17 εκατοστά των κλασικών παιδιατρικών. Υπάρχει και η σειρά της Μίντι, νομίζω είναι της Βολφ,
οι οποίοι είναι για εφήβους, οι οποίοι έχει κανονικό μήκος με διαμέτρους που αρχίζουν από τα 11 φρέντς, είναι τα 12. Άρα, με ένα εργαλείο με το οποίο είσαι εξοικειωμένος, μπορείς να περάσεις, να περάσεις το οδηγό σου σύρμα και ενδεχομένως να καταφέρεις να έχεις πρόσβαση, η οποία θα είναι, και έχει σημασία αυτό, υπόραση. Όχι με τυφλές διαστολές, είτε πάνω από οδηγά, είτε οποτεδήποτε τέτοιο. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι σε πιο οργανωμένες κλινικές είναι υποεκτιμημένο και θα μπορούσε να έχει θέση. Είπα το ρητροσκόπιο. Ναι. Σε όλες τις κλινικές. Αλλά και το παιδικό, παιδιατρικό άμα έχεις και το μικρό άμα έχεις, γιατί φτάνεις μέχρι σε ένα σημείο και από εκεί πέρα δεν έχεις πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να φτάσεις μέσα. Ακριβώς. Εσύ θες να φτάσεις στο στένομα. Έτσι, συνήθως το στένομα δεν αφορά από την ημενόδη μοίρα και πέρα. Άρα σου φτάνουν οι 16 πόντοι. Ερώτηση, την είχαμε γελάσει πέρυσι. Ποιο είναι το μήκος της ουρήθρας, το μέσο μήκος στον άντρα. Τυπικά όλα τα βιβλία ανατομίας περιγράφουν 15 με 20 εκατοστά. Μία μελέτη πρόσφατη υπάρχει μόνο από τη Βραζιλία, όπου το βάζει μέσο μήκος 22 εκατοστά. Ίσως είναι πιο πρικισμένοι οι Βραζιλιάνοι, δεν ξέρω. Αλλά πάντως χοντρικά να θυμάστε ότι τα 20 εκατοστά αφορούν από το τύπ του έξω στο μύο της ουρήθρας μέχρι και μέσα στην κίστη, μέχρι στον αυχένα. Το στένομα είναι μπροστά. Είναι τουλάχιστον 3, 4, 5 εκατοστά μπροστά. Άρα, ενώ μέχρι την ημενόδη μοίρα. Άρα θεωρώ ότι άνετα και ένα παιδιατρικό εργαλείο θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις. Έτσι, το δύσκολο αυτό σημείο που σε νοιάζει. Και έστω ότι σε μία άλλη περίπτωση βλέπετε ένα κλασικό δακτυλιοειδές στένομα. Δεν αφορά βλενογόνο, γιατί βλέπετε ότι φαίνεται ουλώδης ιστός και αυτό πρέπει να μας προειδεάζει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Φαίνεται αυλός. Είναι τρομερά προκλητικό εκείνη τη στιγμή, ιδιαίτερα αν είσαι μόνος σου. Εάν είσαι σε ένα χώρο που έχεις εκτεθεί στον άρρωστο και κακά τα ψέματα, σε ένα ιδιωτικό επάγγελμα όπου είναι δύσκολο να πεις στον άρρωστο φεύγεις και πας κάπου αλλού γιατί εγώ δεν μπορώ, είναι τρομερά προκλητικό να σπρώξεις και να παραβιάσεις λίγο αυτό το στένομα θεωρώντας ότι θα βρεις πολύ εύκολο το δρόμο πίσω. Και αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα. Και επιτέλους εκεί θα σας φέρω τα αγαπημένα μας υδρόφυλλα σύρματα, τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιαδήποτε μάρκα, κινέζικη, μη κινέζικη, έτσι, πολύ καλά Jiu Hong εδώ, έτσι, certified, στη μισή τιμή από τα υπόλοιπα, μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Στις πολύ δύσκολες περιπτώσεις, έχει τύχει να χρησιμοποιήσω για λόγους κόστους το εσωτερικό σύρμα ενός pigtail από την εύκαμπτη πλευρά. Ό,τι πατέντα μπορεί να σκεφτεί ο καθένας, εντάξει, δεν είναι υδρόφυλλο, αλλά μπορεί να κάνει τη δουλειά του σε ένα τέτοιο στένομα πιθανώς. Χρειάζεται κάτι που θα σου εξασφαλίσει το δρόμο. Και μετά, μόλις βρεις το δρόμο, οι πιθανότητες παίζουν. Έτσι, μπορούμε να περάσουμε dilators, διαστολείς, οι οποίοι περνούν πάνω από το σύρμα σαν οδηγό, είτε εύκαμπτους, είτε μη εύκαμπτους, είτε κυρτούς, τους κλασικούς SA, νομίζω σας ανέφερε ο κύριος Σταδαμάκης, τεστ, έτσι αν θέλουμε να κάνουμε πλούσια την GOOC, έτσι. Ένα ερώτημα που μπαίνει τώρα στην αντιμετώπιση εκείνη τη στιγμή είναι να κάνω διαστολές ή να κάνω οπτική ουρηθροτομή. Και μήπως η απόφαση που θα πάρω σε αυτή τη φάση μακροπρόθεσμα θα επηρεάσει το στένομα του ασθενούς μου με υποτροπές, με επιπλοκές κτλ. Έχει φανεί ότι δεν υπάρχει διαφορά και σε αυτό συμφωνούν όλοι πλέον στις περισσότερες μελέτες, το αν θα κάνετε διαστολές σε τέτοιου τύπου στενώματα και με αιρέσεις σε σχέση με μια ουσιαστική ουρηθροτομή. Δηλαδή, μακροπρόθεσμα η επιτυχία θα είναι σχετικά μικρή, θα είναι στο 20-30%. Συνήθως η επιτυχία αναφέρεται 60-70-80% όταν το follow-up και η εκτίμηση είναι στο τρίμηνο ή στο εξάμηνο. Και το κακό είναι ότι όλες οι μελέτες, γι' αυτό και δεν, εκτός από μια-δύο που είναι τυχιοποιημένες και με λίγο μεγαλύτερο follow-up, παρουσιάζουν εξαιρετικά αποτελέσματα στην αρχή, αλλά δεν μπορούν να ομογενοποιηθούν. Όλα τα guidelines της AUA, που είναι πρόσφατα του 16, είναι recommendation grade C, όλα. Για οποιαδήποτε τεχνική προσπέλασης τέτοιων στενωμάτων, έτσι, δεν υπάρχει τίποτε πιο ισχυρό. Και το πρόβλημα είναι ότι και με τις διαστολές και με την ουρηθροτομή έχουμε συχνές υποτροπές, μεγάλο ποσοστό. Έχουμε αποτελέσματα που δεν είναι τραγικά διαφορετικά. Και όταν έχουμε μεγάλο στένομα, το οποίο θα δούμε τι είναι το μεγάλο στένομα, η αποτελεσματικότητα είναι περιορισμένη. Υπάρχει ένα κονσένσους των περισσότερων ότι το νούμερο 2, έτσι, μερικοί μιλάνε και ως 1 εκατοστό,
αλλά έως 2 εκατοστά ίσως είναι το ασφαλές όριο στο οποίο μπορείς να παρέμεις και να κάνεις είτε διαστολές είτε οπτική ουρυθροτομή. Έτσι. Αναφέρονται και κάτι τεσσάρια πουθενά. Οι επιτυχίες αυτά είναι καταδικασμένοι πρακτικά. 4 εκατοστά στένωμα με διαστολές ή με οπτική ουρυθροτομή. Εμπειρία με λέιζερ, Κώστα. Ναι, θα σας πω αμέσως μετά. Στη δεύτερη προσπάθεια, αν έχω υποτροπή και κυρίως αν έχω υποτροπή στο τρίμηνο ή στο εξάμηνο, οι περισσότεροι προτείνουν ότι ενδεχομένως, αν είναι μικρότερο των 2 εκατοστών το στένωμα, αξίζει να κάνεις μια δεύτερη προσπάθεια, ας πούμε, για παράδειγμα, με ουρυθροτομή ή με διαστολές. Και παραδόξως, αν δείτε τα ποσοστά επιτυχιών, στη δεύτερη προσπάθεια είναι πάλι λίγο αυξημένα σε σχέση με την πρώτη φορά στο follow-up. Τρίτη προσπάθεια όμως θεωρείται μάλλον καταδικασμένη, μόνο σε περιπτώσεις μεγάλης νοσηρότητας που άρρωστος δεν μπορεί να υποβληθεί σε άλλες χειρουργικές επεμβάσεις ουρυθροπλαστικής που θα σας πει ο Γιάννης Σοδαμάκης μετά, έχει νόημα. Άρα θα έλεγα ότι χωρίς να υπάρχει ισχυρό evidence, το consensus είναι μικρό στένωμα, όχι σε διαστολές του ουρυθροτομή, λίγο πολύ είναι το ίδιο. Η ικανότητα και η προσωπική προτίμηση του χειρουργού και η εμπειρία του νομίζω ότι εκεί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν μπορούμε να ομογενοποιήσουμε μεθόδους όταν ασκούνται από διαφορετικά χέρια. Όσο πιο πολύ επαναλαμβάνεσαι, τόσο πιο καταδικασμένη είναι η πιθανότητα, ας πούμε, να αποτύχεις και ίσως θα πρέπει να γίνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις ασθενών βεβαρημένων ή που δεν μπορούν να κάνουν μια πιο ειδική επέμβαση ουρυθροπλαστικής. Ενώ αντίθετα, αν θέλουμε να είμαστε τίμοι με τον άρρωστό μας, γιατί και για μας και για τον ασθενή είναι πολύ πιο εύκολο να του πούμε ότι ξέρεις, θα πάμε στο χειρουργείο, θα το ανοίξω εγώ με ένα μαχαιράκι, με το λέιζερ, με οτιδήποτε και θα κατουρίσεις, να ξέρει ότι θα κατουρίσει για ένα μήνα, δύο, τρεις, αλλά μετά θα έχει πάλι πρόβλημα και πιθανώς να μας βρίζει και ο Αδαμάκης που έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες ποτέ. Κωστή, να ρωτήσω κάτι. Μίλαγες πάντα για το μήκος του στενώματος. Πότε θα θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα στένωμα το οποίο μπορεί να, έχει, να είναι υπολοιπόμενο, τέλος πάντων, ποια είναι η διαμετρός του, έτσι, κάτω από την οποία θα προσπαθήσουμε, γιατί πάνε να βρεις μια ισορροπία, μια βέλτιστη κατάσταση. Αν θυμάστε και πέρυσι το είχαμε αναφέρει αυτό, τι σημαίνει να πετύχω ένα καλό μήκος ουρύθρας, ένα καλό εύρος. Συγγνώμη. Και είχαμε πει ότι το να πετύχεις, ας πούμε, γύρω στα 10 με 12 friends πρέπει να είσαι ικανοποιημένος. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, γιατί αυτό που θεραπεύεις δεν είναι το εύρος ουρύθρας, είναι η ροή, είναι η παρακράτηση ούρων, είναι η κόπωση της κύστης, είναι η λοιμώξη, είναι ο υπολοιπόμενος όγκος ούρων. Δηλαδή οι παράμετροι στους οποίους κάποιος θα πρέπει να τους προσεγγίζει θα είναι να διορθώσει αυτά. Τώρα, αν κάποιος, δεν λέω να κάνουμε προδυναμική μελέτη, αλλά μπορεί να ουρεί με ένα flow αποφρακτικού τύπου μεν, αλλά ικανοποιητικούλη, χωρίς υπόλοιμα ούρων, χωρίς λοιμώξεις. Νομίζω δεν χρειάζεται σόν και καλά να παρεύουμε εκείνη τη στιγμή για να πετύχουμε ένα συγκεκριμένο σε French διάμετρο αυλού της ουρύθρας σόν και καλά, γιατί δεν θεραπεύουμε τη διάμετρο, θεραπεύουμε τη ροή, το οποίο έχει τέλος πάντων μια δυναμική. Και γενικά και σαν διάμετρο, τουλάχιστον ο Τσάπ θεωρεί τα 11 French, δηλαδή γενικά αν είσαι εκεί. Ναι, είναι να μην πας παραπάνω. Ναι, μην προσπαθείς να το κάνεις καλύτερο, γιατί μάλλον θα είναι χειρότερο μετά. Πείτε μου. Όσον αφορά μετά από ρυθροτομή, οι περισσότεροι συμφωνούν ότι 72 ώρες είναι οκ. Okay, τρεις μέρες. Έτσι. Οι περισσότεροι. Τώρα, αν υπάρχουν και άλλοι λόγοι, είναι υποτροπή, νομίζω ότι ο καθένας αρχίζει και... Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα όμως. Υπάρχουν και άλλοι που λένε καθόλου καθετήρα και τι μέγεθος καθετήρα. Δηλαδή, να φάλεις μεγάλο εύρος που θα κάνει ισχυμία ή όχι. Μικρότερου εύρους. Θες μικρότερου εύρους, γιατί δεν θα σε σώσει ο καθετήρας να δημιουργηθεί επανουλοποίηση. Ίσα-ίσα το μεγάλο, μεγάλο εύρος στην προσπάθειά μας να κρατήσουμε ανοιχτό τον αύριο, μάλλον που μπορεί να γίνει τοπικά ισχυμία σε μια ήδη ίσχυμη περιοχή. Ωραία. Η διάρκεια όμως, γιατί αυτό ήταν το ερώτημα, τουλάχιστον τα guidelines σε UAK, οι περισσότεροι συμφωνούν ότι maximum 72 ώρες. Δεν χρειάζεται να αφήσει μια εβδομάδα, 10 μέρες ή ένα μήνα θεωρώντας θα κερδίσει κάτι παραπάνω. Και, αλλά δεν έχει ψαχθεί με χωρίς καθετήρα σε paper. Υπάρχει, κάπου υπάρχει, αλλά πάλι είναι μικρές, μη τυχιοποιημένες και ναι, δεν μπορείς να ομογενοποιήσεις ομάδες, έτσι. Αυτό που σας είπα είναι ότι αν τα δείτε όλα αυτά στα guidelines της AUA 2016, guidelines on urethral strictures, όλα είναι grade C recommendation. Όλα, όλα, όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι ή expert opinion ή οτιδήποτε.
Λοιπόν, προχωρώ. Για το εξωστόμιο, ισχύει το ίδιο. Αν θα βάλεις καθετήρα ή όχι. Ναι, αν θα βάλεις το καθετήρα, αν θα το κρατήσεις παραπάνω ή λιγότερο χρόνο ή καθόλου, για το εξωστόμιο. Μόνο γι' αυτό. Θα πω την προσωπική μου εμπειρία και δεν έχω υπόψη ναι, να υπάρχει κάτι ειδικό. Για το εξωστόμιο, οι περισσότεροι και μετά από την φιλοτομή δεν βάζω καθετήρα. Αυτό που θα ήθελα θα ήταν να ξαναδώ τον άρρωστο μετά από 2 μέρες, 5 μέρες, 8 μέρες, ώστε αν γίνεται κάποια επιφανειακή ουλώδηση και να μπορούσε να κάνω μια διαστολή ήπια εγκαίρως πριν φτάσει στον ένα μήνα να είναι εντελώς κλεισμένο πάλι το στόμα. Μπαλόνια. Δεν υπάρχουν μελέτες για τα μπαλόνια. Πάρα πολλοί όμως ομνίουν στο όνομά τους. Απλώς είναι πολύ λίγες οι μελέτες για να μας δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες. Και ίσως κάτι που θα έχει νόημα θα είναι κάποια μπαλονάκια που χρησιμοποιούνται για ενδοαγγειακές βλάβες, οι οποίες κόβουν ταυτόχρονα. Έτσι είναι incision balloons. Ουρυθροτομή. Ωραία. Οικείο, μαχαιρίδιο. Πού κόβουμε. Οι περισσότεροι νομίζω μάθαμε ότι κόβουμε τη 12η ώρα. Για τους λόγους που λέγαμε πριν. Δεν υπάρχουν αγγεία τυπικά εκεί. Υπάρχει το groove ανάμεσα στα δύο σειραγκώδη σώματα, άρα δεν κινδυνεύω να κάνω κάποια φίστουλα μεταξύ σπογγιόδους και σειραγκώδους, έτσι κόβοντας, για παράδειγμα, στην 11η και 2η ώρα που είναι οι πιο επικίνδυνες. Πολλοί χρησιμοποιούν διαφορετικές πατέντες, δηλαδή εκτός από την κλασική 12η ώρα, κάποιοι κόβουν 12η, 6η και 1η. Ή 4η και 8η. Σας θυμίζω ότι η αγκίωση παίζει όπου να είναι. Σίγουρα αποφεύγουμε 2η με 11η ώρα. Έτσι. Για τους λόγους ότι μπορεί να τραυματιστούν πολύ εύκολα εδώ και να υπάρξει επικοινωνία σπρογγιωδών και σειραγκωδών. Τι γίνεται με το λέιζερ. Ωραίο εργαλείο. Έχω μια μικρή εμπειρία με Holmium Laser. Γενικά όλες οι μελέτες δείχνουν ότι δεν υπάρχει πρακτική διαφορά μεταξύ οπτικής ουρυθροτομής με μαχαιρίδιο ψυχρό ή με Holmium Laser ή οποιοδήποτε άλλο laser, έτσι. Ένα πλεονέκτημα από το laser το ότι αν κάποιος έχει ευελιξία στα χέρια και ξέρει την τεχνική, μπορεί να κάνει excision, δηλαδή να κόψει και να αφαιρέσει όλη την ουλή, γιατί πλέον δεν κάνει απλώς μία διατομή στο στένομα, σε μία ώρα ή σε δύο ή σε τρεις, αλλά μπορεί να πάει κυκλοφερό και σιγά σιγά να αφαιρέσει ουλώδη στό, γιατί το πολύ μικρό εστιακό βάθος του Holmium, για παράδειγμα, που είναι 2 μιλιμέτρα, μπορεί σιγά 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 να οδηγήσει στην εκτομή μεγάλου μέρους του ουλώδης ιστού. Σκεφτείτε βέβαια ότι είναι ουλώδης ιστός που τρώτε και σπογγιώδες. Και η ευλογία είναι να προλάβει να επαναθλιοποιηθεί η ουρήθρα χωρίς να ξεδιωρηθεί ουλή. Εκεί μπαίνουν πάλι άλλα ερωτήματα. Αφήνουμε καθετήρες και πώς. Χρησιμοποιούμε καθετήρες επενδυμένους με φάρμακα ή με αντιβιωτικά ή με κορτικοστεροειδή ή με οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μία πειραματική μελέτη, για παράδειγμα, με τη χρήση του Clostridium της κολαγενάσης, έτσι, του Ιστολίτικουμ, το Ciaflex, το οποίο χρησιμοποιείται και στην περιρροή, συγγνώμη, σε πειραματικό στάδιο. Σχετικά επικίνδυνο, από ό,τι φαίνονται, δεν έχει περάσει, έχει περάσει FDA approval, αλλά η χρήση του ακόμα είναι αμφισβητήσιμη. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Γενικά, οι μελέτες δείχνουν ότι δεν υπάρχει τραγική διαφορά μεταξύ της χρήσης λέιζερ. Ίσως θέλει μεγαλύτερη καμπύλη εκμάθησης και ίσως είναι πιο ακριβό. Δεν είναι ακριβό. Μία ίνα, για παράδειγμα, που κοστίζει 600 ευρώ, μπορεί να τη χρησιμοποιήσετε 2 χρόνια. Γιατί να την αποστηρώσετε πάλι, παρότι η εταιρεία δεν είναι χαρούμενη γι' αυτό. Αλλά να είμαστε σαφείς ότι πολύ μικρές ίνες, ευθείες ίνες, ας πούμε των 300 τόσο μάικρο, δεν τις πετάς μετά από μία χρήση. Έτσι. Stents, όχι σε οξία φάση, σε χρόνια φάση έχουν εγκαταληφθεί γενικά. Ιδιαίτερα στη βολβική μοίρα και στην πρόσθετη ορύθρα, είναι εκτός συζήτησης. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο. Και έστω ότι σας συμβαίνει, όχι εσάς, στον συνάδελφο νεότερο δίπλα σας, γιατί σε εμάς ποτέ δεν συμβαίνουν αυτά, το ατυχές περιστατικό κάποια στιγμή να χαθεί ο δρόμος και να έχουμε μία κάκωση εκτεταμένη της ουρύθρας με αιμορραγία, η οποία αρχίζει να μας θολώνει τα πεδία, δεν βλέπουμε κτλ. Τι κάνουμε. Το τρίκ της πίεσης του πέους γενικά αποδίδει τουλάχιστον προσωρινά, μέχρι να σταματήσει η ουρυθροραγία και να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε μετά. Αν μπορέσουμε να τη δούμε την εστία και είναι στο βλενογόνο περιορισμένη, ακόμα και με το λέιζερ με μια μικρή απόσταση, ή αν υπάρχει και Bugby έλεκτρο το οποίο να μπορεί να περάσει μέσα από το εργαλείο, πιθανώς να μπορέσουμε να κάψουμε για να συνεχίσουμε. Αλλά τις περισσότερες φορές ίσως θα είναι πιο ασφαλές, όχι ευχάριστο, να βάλουμε μια κυσθεοστομία και να σηκωθούμε να φύγουμε, να αφήσουμε την ουρήθρα να ηρεμήσει και να δούμε σε δεύτερο χρόνο τι είναι σωστότερο να γίνει.
γιατί, όπως είπε ο Μέγας Ιπποκράτης και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό γιατί έχει εφαρμογή στην ουρήθρα, θα πρέπει, λέει, ο ιατρός να θεραπεύει μάλλον με περίσκεψη παρά με τόλμη και μάλλον με υπομονή παρά με βία. Και νομίζω ότι αυτό έχει απόλυτη εφαρμογή στην ουρήθρα. Βέβαια, είπε και κάτι άλλο πολύ σωστό ο Ιπποκράτης off the record. Πρώτον, μη θεραπεύετε δικηγόρους. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ελπίζω ο κ. Δαμάκης να έχει άποψη επ' αυτού.